Αυτή ήταν λοιπόν. Δεν είμαστε καλά καθόλου. Δεν είναι κανένα καλά εδώ πέρα. Μαρία, μας, εσύ είσαι εδώ. Καλά. Όχι, όχι ούτε, ούτε η Μαρία είναι καλά. Κανένα δεν είναι καλά. Καταρχήν η Μαρία μας είναι καλοκαιρινή. Καταρχήν ναι. Το πούμε λίγο. Έχει μια ρυθμιστική διάθεση. Δύθηκα. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ζέστη ευτυχώς. Βέβαια, δόξα τω Θεώ. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι αυτή που γιορτάζει τώρα ή το 15 Αύγουστο. Από παλιά. Καλά, εντάξει. Από παλιά, 15 Αύγουστο. Από παλιότερα, από πάντα. Από πάντα, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η Μαρία γιατί είναι εδώ. Γιατί λέμε, κάνει κρύο, πέφτει θερμοκρασία. Να μην είμαστε έτοιμοι, να μην ξέρουμε, ας πούμε, αν τυχόν μας τύχει ένα κρυολογηματάκι. Θα τύχει. Θα τύχει. Ή που το έχουμε περάσει, αλλά ναι. Θα μπορεί να ξανατύχει. Δεν πρέπει να έχουμε ένα σιρόπι για το δίχα. Δεν πρέπει να έχουμε αποσυμφορητικό για το κρυολόγημά μας. Για την επάλυψή μας, για τα παιδάκια μας, για εμάς, τους ίδιους να αληφόμαστε. Οπότε τι κάνουμε. Λοιπόν, στην πρώτη συνταγή, θα με βοηθάτε λίγο, θα διαβάζετε κιόλα. Φυσικά. Δεν ξέρω αν έχουμε καρτέλες ή θες από το βιβλίο, γιατί όλα αυτές οι συνταγές είναι από το καινούργιο μου βιβλίο. Πού? Θα κάνουμε και δωροθεσία, δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε και δώρο. Έχουμε, θα τα υλικά, και δώρο. Έχουμε τα υλικά και θα τα είναι δούμε. Είναι τώρα να λάμψεις. Από την εκδόση της Παπαδόπουλου. Τέλεια. Λοιπόν, και έχει όλα αυτά τα ωραία πράγματα και πολλά άλλα μέσα για να λάμπουμε, αλλά να είμαστε και καλά και υγιείς. Γιατί μπράβο. Αν είμαστε υγιείς, δεν μπορούμε να λάμπουμε. Πόσο θα τη δώσουμε? Πέντε. Πέντε θα δώσουμε. Τέλεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο τέλο. Να δούμε 1, λίγο. 68 και 2-11-01-68-679. Οι πέντε πρώτοι θα πάρε το βιβλίο της Μαρίας Μαρίνας μας. Γιατί είναι και Μαρία και Μαρίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πέντε τέτοιοι, πέντε πρώτοι. Να δούμε την πρώτη κάρτα με τα υλικά. Μπράβο. Που πρέπει θα με βοηθάτε εσείς. Για να φτιάξουμε. Και θα μου λέτε, γιατί εμείς λοιπόν. Εδώ έχουμε το νεράκι που θέλουμε να βράζει. Άρα, έλα να τα πούμε τα υλικά, να τα πούμε, Μαρία. Έχουμε έλα. Και λέμε. 125 σελίδες. Εδώ πέρα μέσα είναι λεμόνι αυτό που έχουμε εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι για το σιρόπι, θα χρειαστούμε το νεράκι μας που θα βράζει. Ωραία. Το λεμονάκι, το μελί, το τζίντζερ που το έχουμε ψιλοκόψει και τρίμα. Λεμονιού. Και τρίμα λεμονιού. Το περιστάσιο να το βάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Εμείς τα δείχνουμε εκεί πέρα. Και το χυμό του λεμονιού. Και το χυμό του λεμονιού. Εντάξει, θα πάτε, τι άλλο να πω. Για το σιρόπι μας. Για το σιρόπι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλεις, έχουμε βάλει το νεράκι μας που θα χρειαστούμε. Το λέει και μέσα στη συνταγή περίπου στο μισό με ένα λίτρο νερό, αναλόγως και την ποσότητα που θέλουμε να κάνουμε. Ωραία. Το έχουμε βάλει και βράζει. Υποτίθεται ότι είναι ζεστό. Ναι, ζεστό. Είναι ζεστό, αλλά θα πρέπει να δούμε. Να το βάλουμε, στο, να το βάλουμε στο 9. Να, για να για πιάσει να πιο γρήγορα. Φορεί, γιατί είναι πραγματική η κουζίνα μας. Σε πολύ, πολύ σύντομα θα αρχίσει να βράζει. Ήδη αρχίζει. Τέλεια, τέλεια, άρα, τέλεια. Εάν... για το βήχα λοιπόν. Ωραία. Εάν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και χαμομήλι. Αν θέλουμε, προαιρετικά. Μάλιστα. Έτσι, τα οποία βέβαια όλα αυτά τα σουρώνουμε μετά, αφού τα βάλουμε να πάρουν μια βράση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και 5 με 10 λεπτάκια τα αφήνουμε να βγάλουν όλα τους τα εθέρια έλαια και τα καλά συστατικά. Για να μπορέσουμε μετά να το σουρώσουμε, να το έχουμε στο ψυγείο μας ένα γυάλινο τέτοιο και να παίρνουμε 1 με 2 κουταλάκια για τα πιο μικρά παιδιά κάθε 2 ώρες, για τα πιο μεγάλα παιδάκια και για εμάς τους ίδιους κάθε 2 ώρες κουταλιά της σούπας κτλ. Κουταλάκι γλυκό όμως για το παιδάκι. Βέβαια. Λοιπόν, φυτικά, φυτικά. Να το βράζει. Φυτικά είδες. Αμέ. Πάμε. Λοιπόν, βάζουμε το τζίντζερ μας. Πάμε τζίντζερ. Το λατρεύω εγώ το τζίντζερ. Παθαίνω. Δεν είναι ό,τι αδειάζει μου το δίνει σε μένα. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Τι καλό άντρα έχει. Αυτό επειδή είχαμε την. Πώς τη λένε, τη ρίζα του τζίντζερ. Αυτό το καθαρίζουμε. Ναι. Έτσι. Το καθαρίζουμε και το ψιλοκόβουμε. Το βάζουμε αυτό μέσα λοιπόν, να το ανακατεύουμε. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το ξύσμα του λεμονιού που το έβαλα. Θα γίνει εκπληκτικό, θα γίνει τούρμπο. Ωραία. Να σου πω κάτι. Μυρίζει αυτό και πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, το έχουμε καθαρίσει γιατί το βάζουμε στο μουλτί, ας πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται και μετά και με το χεράκι. Ή με ένα τρίφτη. Γιατί άμα το αφήσει πολύ ωραία, θα κολλήσει. Θα κολλήσει. Εντάξει. Βάλαμε το λεμόνι, τώρα έχουμε βάλει. Τώρα λοιπόν περιμένουμε. Παίρνει μία βράση. Πήρε βράση. Το χαμηλώνω. Το χαμηλώνω εγώ. Στο μισό. Στο μισό. Στο μισό. Πάμε λοιπόν στο 4. Το χαμηλώνουμε για 5-10 λεπτάκια. Καλά, το τι μυρίζει αυτό το μεταξύ. Τώρα δεν φαντάζεστε. Τι λέει εκεί. Ωραία. 10 λεπτάκια. Και ωραία μετά, πράγματα μου λέτε, παιδιά. Και μετά, και μετά τι κάνουμε. Μόλις λοιπόν αυτό 5-10 λεπτάκια μείνει, έτσι, όχι να βράσει, για να μην εξατμιστούν και τα εθέρια έλαια. Βάζουμε και το χυμό λεμονιού. Και για να μην εξατμιστεί και ο χυμός λεμονιού. Ωραία. Εδώ είμαστε. Νάτος και ο χυμός. Τζίντζερ ξύσμα και χυμό.
Το χυμό μετά τα 10 λεπτάκια που θα έχει. Έτσι, μπράβο. Έχει... Το σουρώνουμε. Έχουμε κανένα σουρωτήρι. Για να βάλουμε το μέλι. Χρειαζόμαστε ένα σουρωτήρι. Σουρωτήρι. Μέχρι να έρθει το σουρωτήρι. Ένα σουρωτήρι. Θα βάλουμε. Μετά, θα, το μέλι, ναι. Μετά θα βάλουμε το μέλι. Ναι, ναι. Πρώτα. Άστο, δεν πειράζει. Ας είναι ωραία, έτσι κι έτσι έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε ακόμα. Λίγο χρόνο, ναι. Μέχρι να γίνει αυτό τώρα. Τι άλλο θα βάλουμε εδώ πέρα. Βάζουμε κάτι άλλο. Βάζουμε και είπε. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και χαμομήλι και να το σουρώσουμε. Αν θέλουμε, το σουρώνουμε και μόνο έτσι. Πάντω το σιρόπι μα είναι αυτό. Αυτό. Και... Τζίντζερ, ξύσμα λεμονιού. Χιμό λεμονιού. Βράζει, το αφήνουμε. Όχι. Μόλις πάρει την πρώτη βράση, χαμηλώνουμε και αρχίζουμε να βράζει, να ψιλοβράζει ίσα-ίσα να είναι. 5-10 με λεπτάκια. Ωραία. Να δέσει το μείγμα. Πολύ ωραία. Μετά το χυμό του λεμονιού θα το σουρώσουμε και θα βάλουμε το μέλι. Βεβαίως. Πάμε να φτιάξουμε, θα γίνει αυτό, λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το... Την, ναι, το λάδι για το τριολόγημα. Ήρθε για το σουρωτήρι μας. Τέλειο. Και πού το βάλουμε. Το μισό, θα το δούμε μετά αυτό που θα το βάλουμε. Πάμε να φτιάξουμε λίγο το λάδι. Λοιπόν, για το λαδάκι μας, που εγώ το θεωρώ ότι είναι το καλύτερο από τα εμπορικά που κυκλοφορούν στην αγορά, γιατί δεν περιέχει βαζελίνες και οτιδήποτε χημικό. Mm-hmm. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αμυγδαλέλαιο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ηλιέλαιο ακόμα. Θα το φτιάξω εδώ για να φαίνεται. Ωραία. Φαίνεται εδώ. Ήθελα να το κρατά. Να δούμε τα υλικά λίγο πρώτα. Να διαβάσουμε εμείς πρώτα τα υλικά. Σε ποια σελίδα είσαι, κορίτσι. Λοιπόν, για κοίτα στην 125. 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Έτσι, μπράβο. 5 σταγόνες εθέρεο έλαιο ευκαλύπτου. Μάλιστα, μισό λεπτό. Τότε να το κάνουμε. Εδώ έχουμε 5 ηλιέλαιο. Κάτσε, παιδί μου, να δούμε πρώτα τα τύβια. Θες να φύγεις. Όχι, έχω φύγει. Θες εσύ να φύγεις. Θέλετε να με έχετε όλη μέρα εδώ κάθε ήκρα. Δεν μας συμπαθείς. Τι βράση είναι αυτό σήμερα. Θα σ' αγαπάω. Πάμε λίγο να δούμε τα υλικά. 2 σταγόνες εθέρεο έλαιο δεντρολίβανου. Αφαιρείται σε περίπτωση εγκυμοσύνης, όπως βλέπετε. 2 σταγόνες εθέρεο έλαιο λεβάντας. Μάλιστα. Και έχει κι άλλο. Και είναι αυτά. Αυτά αν λοιπόν. Θέλουμε, αυτά. Πάμε, λοιπόν. Και αν θέλουμε βάζουμε και μέντα. Εγώ έφερα και μέντα. Ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να το βάλουμε, να τα κάνουμε από την αρχή. Ωραία. Θα μου βοηθάς. 5 είπαμε κουταλιές λάδι. Ηλιέλαιο. Μάλιστα. Ωραία. 5 αλάτι σούπας. Να τα λέμε αυτά, γιατί κάποιος μπορεί να μπερδευτεί και να νομίζει ότι είναι του γλυκού. Εμείς βάζουμε τη σούπα. Βέβαια, όχι αλάτι βέβαια. Όχι αλάτι, 5 κουταλιές. Τι είπα? 5 αλάτι σούπας. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ κάπου λέω είχαμε σούπα. Αλάτι γιατί δεν ήταν. 5. Τελειώσαμε με αυτό. Πάει. Τελειώσαμε. Πάει μετά. Και αυτό. Λοιπόν, τη μέντα μας. Εδώ τα εθέρια έλαιά μας τα έχουμε. Για πάρτα όλα. Τα έχουμε. Έτσι, δικοκυρικά πράγματα. Και το μπουκαλάκι που θα το φυλάξουμε με το σταγονόμετρο, παρακαλώ. Να το. Πολύ ωραία. Αυτό είναι για μετά. Για το τέλος. Ευκάλυπτος. Μάλιστα, ναι, ευκάλυπτος. Πόσο ευκάλυπτο είπαμε, εγώ μάλιστα, εσύ. Αν μπορεί τώρα γιατί έχω πιάσει και το λαδάκι. Καλά, εγώ που δεν έχω πιάσει το λαδάκι. Μισό λεπτό, δώστε μου, παρακαλούμε. Όλα γίνονται, απλά θέλει λίγη ηρεμία. Εντάξει. Γι' αυτό σας έχουμε. Ευκαλυπτάκι, τρελό και καταπληκτικό. Ευκαλυπτάκι, βάλαμε το ευκαλυπτάκι μας μέσα. Σταγόνες, έτσι. Ναι. Ανοίγει όλο το σύστημα τον ευκάλυπτο. Πώς γνωστό. Ωραία, και θέλω να το κάνω και λίγο τούρμπο. Δεν παθαίνουμε τίποτα, βάλτε. Πάμε λίγο πιο σύντομα τώρα για να προλάβουμε. Λεβάντα επίσης, μας. Ωραία. Τελειώνουμε. Πάει και να βάλω και λίγο μέντα. Να βάλτε που μου αρέσει και η μέντα. Άμα θέλεις μέντα. Α, δεν μου αρέσει η μέντα. Και γίνεται και πιο τούρμπο, αντί για το δεντρολίβανο που δεν ταιριάζει και σε όλες. Πολύ ωραία. Πάει και η μέντα. Έτοιμο, το ανακατεύουμε. Ναι. Και το βάζουμε στο μπουκαλάκι μας. Ναι. Μετά. Τώρα δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μπουκαλάκι μας. Όχι, γιατί δεν έχουμε χωνάκι. Σωστό. Ναι. Ορίστε, αυτό είναι. Να μυρίσουμε λίγο. Άμα θέλουμε το κάνουμε και αν δεν έχουμε και πολλά. Μύρισε να δεις τι ωραία που είναι. Άμα θέλουμε, μπορούμε να τα διπλασιάσουμε και τις ποσότητες. Πώς θα χρησιμοποιούμε αυτό, θέλω. Επάλυψη εδώ μπροστά για τα κρυώματα. Όπως θα χρησιμοποιούσαμε και σε πιο μεγάλες ηλικίες βάζουμε και λίγο περισσότερες ποσότητες, αν δεν είναι για πολύ παιδάκι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. 5 λοιπόν από εσάς που έχετε πάρει τηλέφωνο, προφανώς ήδι έχετε κερδίσει το υπέροχο βιβλίο μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που έρχομαι. Τι ωραία που περνάω με εσάς.